Αλέξανδρος Δρύβας, στρατηγικός αναλυτής και διεθνολόγος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη, σας ακροατές μας. Να ξεκινήσω από ένα συμβάν το οποίο ίσως να συνιστά και μια ποιοτική αλλαγή στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αναφέρομαι στην απόπειρα που φέρεται να έγινε από τους Ουκρανούς στο Κρεμλίνο μέσω μη επανδρομένου. Τώρα το τι ακριβώς έχει γίνει, οι Ουκρανοί αρνούνται την πατρότητα, αλλά νομίζω ότι είναι απόλυτο στο modus operandi των Ουκρανών αυτό το. Αυτού του είδους η επιχείρηση. Άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι και αφορμή για κλιμάκωση από τη Ρωσία. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι όλο και περισσότερο μεταφέρονται πράγματα στο ρωσικό έδαφος. Πράγματι, κύριε Καλαρίτη, έτσι είναι όπως τα λέτε και είχαμε συζητήσει κάποιες εκπομπές πιο πριν ότι όσο περνά ο καιρός, αυτή η λεγόμενη αντεπίθεση που όλοι αναμένουμε και θα δούμε πότε θα γίνει και αν θα γίνει, έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, μεταφέρεται ο πόλεμος με δολιοφθορές εντός του ρωσικού εδάφους και μια ένδειξη ότι μπορεί να είναι Ουκρανοί, αυτοί δηλαδή που υποστηρίζουν ότι είναι Ουκρανοί, είναι ότι αυτό έχει ξαναγίνει έτσι σε άλλα πράγματα. Έτσι έχουμε δει δημόσια κτίρια της Ρωσίας να παίρνουν φωτιά, για παράδειγμα θυμάμαι ένα κτίριο της FSB της Ρωσίας μέσα στο ρωσικό έδαφος. Θυμάμαι έτσι τη γέφυρα, όλοι μας θυμόμαστε και τώρα οι δηληστήρια παίρνουν φωτιά γενικότερα. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ένα παράδοξο, αν και δεν είναι τόσο παράδοξο, είναι η εξελίξη των καιρών μας που έχουμε πει ότι ο πόλεμος αλλάζει, ο πόλεμος εξελίσσεται και αυτός. Έτσι, πιο ορθό είναι να λέμε εξελίσσεται. Έχουμε από τη μία μάχες οι οποίες διεξάγονται ως να είμαστε έτσι, σε ζωντανή ιστορία μετάδοση του Πρώτου Παγκοσμίου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και από την άλλη έχουμε σύγχρονες μεθόδους, έτσι, υβριδικές επιχειρήσεις, έχουμε σύγχρονο τύπου δολιοφθορές κτλ. Και νομίζω, κύριε Καλαρίτη, ότι πρέπει να το συνδέσουμε όλο αυτό που γίνεται και με το Σουδάν και με αυτά που πλέον λέει ο Πριγκόζιν. Θυμάστε, έχουμε συζητήσει ότι η Βάγκνερ έχει αρχίσει και αποστασιοποιείται αρκετά εμφανώς από το Κρεμλίνο. Αυτονομείται. Δηλαδή, φαίνεται, ο ίδιος δήλωσε ο Πριγκόζιν ότι έχουμε γίνει, λέει, κλόουν, ότι μας κοροϊδεύουν όλοι, ότι απειλούμε με πυρηνικά ένα ντρόουν. Πάντως, για να αφήσω το τελευταίο σχόλιο, γιατί ακόμα θα το δούμε αυτό πώς είναι, ποιος το έκανε, δεν μπορούμε να εκφέρουμε έτσι τελεσίδικα μια γνώμη, θα ήταν ασόβαρο. Έχει μεγάλη έτσι σημασία να δούμε το ότι και στο Σουδάν ανοίγει μέτωπο και εκεί επηρεάζονται τα ρωσικά συμφέροντα. Ξέρουμε ότι έτσι, και στη Συρία υπάρχει μια πάγια πληγή έτσι, του περιφερειακού συστήματος ασφάλειας και έχει μεγάλο πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς τελικά η Ρωσία παρουσιάζεται τρωτή. Εδώ είναι το ζήτημα, ότι δεν θα συνέφερε, κύριε Καλαρίτη, τον Πούτιν να κάνει μία προβοκάτσια, έτσι, και μιλάμε για έναν άνθρωπο που γνωρίζει την ασφάλεια όσο κανείς, έτσι, μην ξεχνάμε και το παρελθόν του. Δεν νομίζω να συμφέρει μια τέτοια εικόνα τη Ρωσία. Είναι τώρα να εμφανίζεται, να είναι προβοκάτσια και να εμφανίζεται ότι είναι ευάλωτος, ότι οι εχθροί του φτάνουν στο Κρεμλίνο. Εντάξει, δεν είναι τώρα ότι καλύτερο για προβοκάτσια, θα μπορούσαν να σκεφτούν άλλα πράγματα. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο Σουδάν, βλέπουμε όντως, όπως είχαμε πει και είχατε πει και εσείς και άλλοι συνομιλητές μας, μια οριζόντια κλιμάκωση της κρίσης, με μέτωπα να ανοίγουν σε διάφορες περιοχές, όπου εκεί βρίσκουμε πρωταγωνιστές οι οποίοι είναι πρόξεις και στο μέσω πρόξεις και στην Ουκρανία. Τους βρίσκουμε και στο Σουδάν. Δηλαδή η Κίνα είναι εκεί, η Ρωσία είναι εκεί, άλλοι φαίνονται, άλλοι δεν φαίνονται, μας ερωτώσει, η Τουρκία είναι εκεί πέρα. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και για να δώσουμε έτσι και το χάρτη, είναι έτσι πιο εύληπτα τα πράγματα, έτσι όπως τα είπατε, ακριβώς όπως τα είπατε είναι, να δώσουμε και το χάρτη μαζί όσον είπατε. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε λίγο ένα μικρό χρονολόγιο. Θυμάστε πώς αποχώρησαν οι Αμερικανοί από το Αφγανιστάν. Ας το οριοθετήσουμε. Ναι. Κεντρική Ασία, όρια Μέσης Ανατολής, ευρύτερης Μέσης Ανατολής, που έλεγε η Κοντολίζα Ράις, The Greater Middle East. Με Κεντρική Ασία έχουμε το Αφγανιστάν. Ανοίγει μια μαύρη τρύπα. Φεύγουν ατάκτως οι Αμερικανοί, έχουν μια πολύ κακή εκτέλεση, έτσι, μια άτακτη αποχώρηση από εκεί. Αλλά στην ουσία ήταν μια σωστή κίνηση. Γιατί και όχι τώρα, έπρεπε καιρό να είχαν φύγει οι Αμερικανοί από τον αποτυχημένο αυτό πόλεμο. Μετά τι έχουμε. Έχουμε ένα failed state ουσιαστικά. Την Λιβύη. Έχουμε την Ουκρανία, έτσι, ξεσπάει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε το Σουδάν. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα το δούμε στο χάρτη, θα καταλάβουμε ότι όλη αυτή η περιοχή είναι ουσιαστικά πάνω στην περίμετρο. Και όλες αυτές οι περιοχές έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό.
είναι πολύ πολύ σημαντικές για τα logistics. Mm. Περνάει δηλαδή, ας πούμε, η χερσαία οδός, η χερσαία διαδρομή του One Belt, One Road, του δρόμου του μεταξύ της Κίνας και στο Σουδάν, μην ξεχνάμε, Ερυθρέα, Τσιμπουτή, Σουδάν, Αίγυπτος, όλα αυτά τα κράτη είναι παράκτια της Ερυθράς Θάλασσας, η οποία Ερυθρά Θάλασσα έχει ένα σπάνιο χαρακτηριστικό. Ενώνει δύο choke points, δύο σημεία ασφυξίας, έτσι. Οπότε βλέπουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και ο εύστοχος ασπρόλογος μπορεί μόνο να συμπληρωθεί σε αυτό που λέμε, ότι είμαστε ταυτόχρονα και σε ένα πολυπολικό κόσμο και αυτός ο πολυπολικός κόσμος έχει ρευστότητα. Το έχω πει πολλές φορές και σε φοιτητές καιρό τώρα, ότι θα παρακαλάμε κάποια στιγμή να αποκτήσει διπολικότητα το σύστημα. Για να σταθεροποιηθεί. Θα το παρακαλάμε αυτό. Θα το παρακαλάμε, διότι ο ψυχρός πόλεμος, θα πει ένας, μα τι λέει ο κύριος Δρύβας, είχαμε το ψυχρό πόλεμο, ναι, αλλά επειδή είχαμε τα πυρηνικά και είχαμε τακτοποιημένη τη διεθνή κακέρα, δεν μπορούσαν να γίνουν μεγάλοι πόλεμοι. Όσο πολυπολικός κόσμος έχει αυτό το, έτσι, εν είδη ρευστότητας, όλο αυτό το πράγμα, δεν θα μπορέσει να ηρεμήσει ο κόσμος και εκτονώνονται κρίσεις στις οποίες εμφανίζονται χώρες και που πολεμούν by proxy, όπως είπατε. Έτσι έχουμε proxy. Άρα αυτός ο χάρτης, αυτές οι ψηφίδες αποσταθεροποίησης που προστίθενται μία μετά την άλλη, στην ουσία ναρκοθετούν την διαδρομή, τη χάραξη του One Belt, One Road. Έτσι, περί αυτού πρόκειται, κατάλαβα. Ότι οριοθετούν την περίμετρο και ναρκοθετούν τον κινέζικο δρόμο, στην ουσία. Αυτή τη στιγμή αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η μεγάλη εικόνα όλων των πολέμων, γι' αυτό και χρειάζονται αρκετές συζητήσεις γι' αυτό, αυτό που λέμε για παράδειγμα διπλή ανάσχεση. Δεν έχουμε ούτε ψυχρό πόλεμο. Ως ψυχρό πόλεμο ορίζουμε το διπολικό χαλαρό σύστημα που έλαβε χώρα από το 1945-1946 μέχρι το 1989, έτσι. Δεν έχουμε ψυχρό πόλεμο ακριβώς. Θα γίνει κάποια στιγμή διπολοποίηση. Είμαστε σε έναν πρόλογο ενός πολυπολικού συστήματος αυτή τη στιγμή, και διπλή ανάσχεση δεν γίνεται ακριβώς. Δηλαδή δεν πολεμάει, ας πούμε, η Αμερική, γιατί αυτό έτσι είναι η διαπλοποίηση, ότι η Αμερική χτυπάει και τις δύο. Η Αμερική κάνει αυτό που θα κάνει κάθε δύναμη, περασπίζει το status quo. Πρώτα τον ασθενέστερο, Ρωσία, για να χτυπηθεί ο δυνατότερος, έτσι. Κίνα. Αυτό είναι, δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε μια δαγκονιά τη φορά, να το πούμε έτσι. Δεν είναι ακριβώς διπλή ανάσχεση. Οπότε ακόμα και ο Ρωσοκρανικός πόλεμος εντάσσεται μέσα σε αυτήν τη μεγάλη εικόνα, στην οποία έχουμε πει ποιος επικρατεί, έτσι, στην Ασία. Στην Ασία δεν είναι η Ρωσία που θα επικρατήσει. Είναι η Κίνα. Είναι η μεγάλη δύναμη της Ασίας. Η μόνη χώρα που μπορεί να απειλήσει το διεθνές status quo είναι η Κίνα. Εκείνη έχει τους πόρους, εκείνη έχει τα χαρακτηριστικά. Είναι μεγάλη στήτη, θα την κάνουμε κάποια φορά το γιατί. Είναι η Κίνα η οποία αυτή τη στιγμή είναι στη μεγάλη εικόνα η απειλή, και επειδή έχει εκτεταμένα σύνορα με τη Ρωσία, έτσι, η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη χώρα στον πλανήτη σε έκταση, καταλαμβάνει δηλαδή μεγάλο μέρος έκταση της Ασίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς κουμπώνει τελικά η Ρωσία με το Ρωσοκρανικό πόλεμο, πώς κουμπώνει πιο πολύ στα δυτικά. Γι' αυτό έχω πει και έχω παρεξηγηθεί αρκετές φορές ότι στο τέλος η Ρωσία είναι αυτή που θα επιλέξει τελικά τη Δύση, όσο αστείο και αν μας φαίνεται. Στην ιστορία έχουν γίνει πολλά τέτοια. Ναι. Κανείς δεν φανταζόταν, για παράδειγμα, όταν υπογραφόταν το Μολότοφ Ρίμπεντροπ μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Ναζιστικής Γερμανίας, ότι αυτές οι δύο χώρες σε 1,5-2 χρόνια μετά θα δώσουν τον πόλεμο των πολέμων. Στην ιστορία γίνονται πάρα πολλά τέτοια. Όπως η Ιαπωνία. Ποιος πίστευε το. Ότι θα γίνει ο πιστότερος σύμμαχος των Αμερικανών. Α, πάτε μόνο σας. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε την ιστορία όπως αυτή μας έχει διδάξει να την κοιτάμε. Όχι με βάση το πώς θα θέλαμε ή με βάση το πώς θα νομίζαμε ότι κυλά ο ιστορικός Ρούς, κύριε Καλαρίδη. Τώρα σε ό,τι αφορά στην Τουρκία, επειδή η Τουρκία διεκδικεί για τον εαυτό της έναν ρόλο σχετικά αυτόνομο, όπου θέλει να παίζει κυρίως στην Ευρασία, εκεί θεωρεί ότι είναι το μέλλον της και ότι εκεί μπορεί να μιλά καλύτερα ως ίσως προς ίσον, καλά, είναι μεγάλη συζήτηση, και ότι έχει μαζευτεί μεγαλύτερο πεδίο δραστηριοποίησης, διατηρώντας παράλληλα μία αλακάρτ σχέση με τη Δύση. Εν αναμονή τώρα και των τουρκικών εκλογών, κοντός στους 14 του μηνός, να δούμε τι θα βγάλει εκεί.
Εκεί τι εκτιμάτο θα γίνει? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά που έχουν κυρίως οι μεσαίες δυνάμεις, και να τα εξηγήσουμε ποια είναι. Είναι αυτό που ουσιαστικά έχει σε μεγαλύτερο βαθμό, γιατί εντάξει, τυπικά η Γερμανία είναι στις μεγάλες δυνάμεις, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι η Γερμανία δεν μπορούσε να είναι μεγάλη για τον κόσμο, αλλά είναι ταυτόχρονα πάρα πολύ μεγάλη για την Ευρώπη, μεγάλη για την Ευρώπη, μικρή για τον κόσμο. Ναι. Η Τουρκία παρουσιάζει το εξής χαρακτηριστικό και νομίζω θα σας δώσει και σε στους ακροατές μας τις απαντήσεις. Η Τουρκία έχει το Ισλάμ. Μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει πολιτικά το Ισλάμ και σε αυτό που λέμε soft power και στο smart power και στην έξυπνη ισχύ. Έτσι, δηλαδή να χρησιμοποιήσει και το Ισλάμ και για οικονομικούς λόγους. Έχει μια τεράστια αγορά. Έχει ένα δυναμικό πληθυσμό που θα φτάσει τα 100 εκατομμύρια μέχρι το 2050, ίσως και λίγο παραπάνω. Παρ' όλα αυτά υπάρχει επιβράδυνση, την οποία την ανασχέτουν οι Κούρδοι αυτή τη στιγμή. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να γίνει ηγέτη τα δύναμη του Ισλάμ. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν μπορεί. Υπάρχουν άλλοι που μπορούν να το κάνουν καλύτερα αυτό. Η ηγέτη τα δύναμη του αραβικού κόσμου είναι η Αίγυπτος, είναι η Σαουδική Αραβία. Στην Κεντρική Ασία, που πολύ σωστά είπατε, που προς τα εκεί θα πάει, έχει τεράστια επιρροή, έτσι, λόγω των. Είναι τουρκόφωνοι οι λαοί εκεί. Όμως υπάρχει ο ρωσικός ευρασιανισμός εκεί και υπάρχει και ο κινέζικος ευρασιανισμός, ο οποίος είναι πολύ ενδιαφέροντος και πρέπει κάποια μέρα να τον αναλύσουμε πανεπιστημιακά. Να το κάνουμε, βεβαίως. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο, με άλλα λόγια, η Τουρκία να μπει ως τρίτη ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες που έχουν πολλά περισσότερα μέσα εκεί. Ακόμα και στις τουρκόφωνες περιοχές και στα τουρκόφωνα κράτη δεν είναι αποδεκτή, με την έννοια που το αντιλαμβάνονται, ότι επειδή είναι τουρκογενείς ή τουρκόφωνοι έχουν την Τουρκία, θέλουν την Τουρκία ως γεγονεύουσα δύναμη. Ορισμένοι τους βλέπουν και αφιψηλού, δεν τους ορίζουν καν. Ακριβώς, το είπατε πολύ σωστά. Ο τουρκισμός, γιατί είναι μια έννοια η οποία έτσι αφορά και την ταυτότητα της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, ο τουρκισμός ή ο παντουρκισμός, πολύ σωστά όπως το είπατε, από πολλές χώρες κεντρικής Ασίας που είναι τουρκόφωνες, θεωρείται ότι, ας πούμε, το τουράν, το μυθικό τουράν του παντουρανισμού, να το πούμε έτσι, καλύπτεται από εκείνες. Ότι οι αυθεντικοί, ας πούμε, είναι Τούρκοι, δεν είναι οι σημερινοί που είναι στην Τουρκία. Ναι. Άρα έχει θέματα ακόμα. Ο Τουρκίας είναι μεντεσές, να το πούμε έτσι. Είναι γεωπολιτικός μεντεσές. Το λέει ο κύριος Αρβανιτόπουλος πολύ ωραίο αυτό. Ο ένας καθηγητής έξοχος λέει ότι είναι ένας γεωπολιτικός μεντεσές η Τουρκία. Δηλαδή είναι και εδώ και εκεί. Αν θέλετε τη γνώμη μου, η Τουρκία, κάποια Τουρκία στο μέλλον θα επιλέξει τη δυτική οδό στο μέλλον. Αλλά αυτό αφορά τη μεγάλη εικόνα. Κάποια Τουρκία. Ενδεχομένως όχι ολόκληρη η Τουρκία. Το λέω αυτό. Ναι. Γιατί να επιλέξει την δυτική οδό ολόκληρη η Τουρκία δεν γίνεται. Φαντάζομαι για πολλούς λόγους, γιατί και κοινωνικά πλέον έχει αλλάξει και το κοινωνικό σώμα της Τουρκίας. Ενώ ότι και να θέλει μια ηγεσία να την προσδέσει απολύτως ή κατά ένα μεγάλο μέρος στην Δύση, υπάρχουν κοινωνικές διεργασίες πλέον, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο είναι αντιστρέψιμες. Και δεν ξέρω και κατά πόσο η Δύση κάποια στιγμή, οι Αμερικανοί κυρίως, γιατί αυτοί έχουν την δύναμη να δρομολογήσουν εξελίξεις, θα θέλουν ένα τόσο δύσκολα διαχειρίσιμο όγκο. Ενιαίο. Πολύ σωστά το θέσατε. Κοιτάξτε, το θέμα της Τουρκίας είναι πράγματι πολύπλοκο και γι' αυτό είπατε πάρα πολύ σωστά, ασπάζομαι όλες σας τις απόψεις για το μέλλον της Τουρκίας. Η Τουρκία ίσως να λάβει ένα ρόλο κάποιας τοπικής Κίνας, δηλαδή να είναι ένα εργοστάσιο για την Ευρώπη, το οποίο βέβαια θα το διαχειρίζει τη Γερμανία. Και εδώ πρέπει να κάνουμε και μια σύνδεση, κύριε Καλαρίτη, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου ξαφνικά υπάρχουν πιέσεις, είδα και την Deutsche Welle και τα λοιπά. Ας κρατήσουμε κάτι, ότι δεν υπάρχει πίεση. Αυτό απλά σας το λέω εσάς, γιατί έχετε σας δίκιο. Πιστεύω, έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει πίεση από την πλευρά της Ουάσιγκτον για τους διαλόγους που ωρεύονται εδώ. Έχετε κάποιοι. Δίκιο. Εδώ υπάρχει όρεξη από ορισμένους. Όπως το λέτε είναι. Πολύ σωστά είχατε πει τις προάλλες κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή πάνε δύο μήνες, το είχατε πει και ήταν πολύ εύστοχο, ότι αυτός ο σεισμός που τελικά έγινε στην Τουρκία, με όλο το σεβασμό στην ανθρώπινη τραγωδία, δεν το συζητάμε, ήταν τελικά σαν να έγινε στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού εκπορεύονται τα κείμενα που Έλληνες τα γράφουν. Ναι. Και μετά μην αναρωτιόμαστε γιατί ένας Αμερικανός διπλωμάτης, για παράδειγμα, βλέπει αυτό το κλίμα. Η δουλειά του είναι να μελετάει το κλίμα της Ελλάδας. Όταν υπάρχουν σταθμοί ή μέσα ή άρθρα που λένε να τα βρούμε, ήρθε η ώρα. Ποια ώρα ήρθε να τα βρούμε?
Λοιπόν, αναρωτιέστε. Δεν είστε ο μόνος που αναρωτιέστε. Αναρωτιέται. Λοιπόν, μας κάνετε μια τεράστια πάσα. Γιατί σκοπεύαμε να ανοίξουμε το θέμα τη Δευτέρα. Το ανοίξατε ήδη τώρα. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού τη Δευτέρα και με εσάς και με άλλους που έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε. Είναι η Τελωνιακή Ένωση, να το κρατήσουμε αυτό λιγάκι πριν σας αποχαιρετήσω. Ναι. Είναι η Τελωνιακή Ένωση και από την Τελωνιακή Ένωση ξέρουμε ποια χώρα ευνοείται. Εντάξει, ακριβώς. Γιατί εδώ και σε κατηδίαν συζητήσεις με ξένους διπλωμάτες απορούν και αυτοί με την προθυμία ορισμένων εδώ να ανοίξουν θέματα τα οποία αποδίδουν σε ξένες πιέσεις και αναρωτιούνται ποιος πιέζει. Η Αμερική έχει άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Για να μην τα δίνουμε, για να μην τα ρίχνουμε όλα στους ξένους, διότι κάποιοι εδώ πέρα ανοίγουν θέματα και τα ρίχνουν στους ξένους σε δίθεν παρέμβαση. Το θέμα είναι ποιοι ξένοι. Είναι η τακτική του ελληνικού πολιτικού ποιοι ξένοι και με ποια ατζέντα. Έτσι. Οι ξένοι δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλοί. Ακόμα και επιμέρους ξένοι δεν είναι ένα πράγμα. Ενώ ορισμένα κράτη έχουν πολλά κέντρα. Ορισμένοι προσπαθούν να αποδώσουν τη δική τους πρεμούρα σε ξένα κέντρα. Υπάρχουν ξένα κέντρα. Το θέμα είναι ποια είναι αυτά και νομίζω αν διαβάσει κανείς ποιοι γράφουν εδώ εγχώροι δικοί μας και ποιοι έξω, μπορεί να καταλάβει κανείς ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι. Βέβαια, ή να πηγαίνουν Έλληνες. Εγώ το γνωρίζω αυτό και μπορώ να το καταθέσω. Προφανώς δεν θα πω ονόματα, μην βλάψουν εκπομπή σας, αλλά υπάρχουν Έλληνες που και ακόμα και στην Αμερική πηγαίνουν να συναντήσουν γερουσιαστές και προσπαθούν να τους πείσουν να πάρει η Τουρκία τα F-16. Αυτό που σας λέω ισχύει. Αυτό που σας λέω ισχύει. Άμα ήταν, δεν θα μπορούσα να το πω δημοσίως αυτό το πράγμα ποτέ, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο είναι ακατανόητο. Ακατανόητο τουλάχιστον. Λοιπόν, και μετά με αυτήν την ξένη. Ανοίξατε μια μεγάλη κουβέντα, θα την ξεκινήσουμε τη Δευτέρα, την ανέξατε ήδη πολύ καλά κάνατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού και μέσα στη Δευτέρα για να μπουν μερικά πράγματα έτσι, σε μια ιεράξη και να αντιληφθούμε τι ακριβώς γίνεται και από πού. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Γιατρή. Εγώ για άλλη μια φορά, κύριε Καλαρίτη, να είστε καλά στη διάθεσή σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια.